Ειλικρινής ο Μελέτης όταν δίνει απαντήσεις. Ναι, ναι, πάντα. Είναι. Ωραία, γιατί ξέρεις τώρα που θα τον πάω. Θα τον πάω στο ξομολογητήριο. Για σήκω λίγο. Καλό μου παιδί. Φεύγουμε όντως. Θα τα πούμε εμείς εδώ. Καλά. Εμείς θα κάτσουμε δηλαδή. Ναι, ναι. Για έλα από εδώ, για έλα από εδώ. Να δεις τι ωραία που θα περάσεις τώρα. Δεν μιλάει. Μελέτη, πες μου ειλικρινά, πώς νιώθεις? Πάρα πολύ ωραία. Δεν φαίνεται. Λίγο ειρωνικό σε βλέπω. Όχι, όχι, είναι πολύ καλό. Μάλλον δεν σε βλέπω, σε ακούω. Λοιπόν, θέλω από σένα να είσαι ειλικρινής, τίποτα άλλο. Μπορείς? Πάνω εύκολα. Εντάξει, ωραία. Πάμε στην πρώτη μας ερώτηση. Λοιπόν, έχουμε το σεξ, το φαγητό και τον ύπνο και θέλω να μου τα βάλεις σειρά προτεραιότητας. Να καταλάβω σε ποιο δίνεις περισσότερο βάρος. Ποιο είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Κοίταξε, ναι. Κανονικά ο μάνατζερ μου θα μου έλεγε να πω σεξ, 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 αλλά θα έλεγα εγώ ύπνο, φαγητό και μετά σεξ. Το ύπνος είναι το πρώτο. Ναι. Άρα πρώτο ύπνος, εκεί δίνεις τη μεγαλύτερη βάση. Δεύτερο το φαγητό. Ναι. Τρίτο σεξ. Να τα αλλάξω. Αυτή ήταν τώρα η ευθόρμητη απάντησή σου, που αυτή είναι η αλήθεια προφανώς, αλλά ναι, όχι, για να ακούσω την αλλαγή. Ύπνος, σεξ, φαγητό. Βασικά, σκέφτηκες βασικά τη γυναίκα σου. Όχι. Ότι τι. Δεν μπορώ αγάπη, μου έχω πονοκέφαλο. Σκέφτεσαι τη γυναίκα σου, οπότε λες κάτσε τώρα μην ακούσω. Όχι, σκέφτηκα, να σου πω την αλήθεια μου, σκέφτηκα τη δίαιτα. Τη δίαιτα? Ναι, είπα μετά τις παραστάσεις να ξεκινήσω δίαιτα. Okay. Επειδή εμείς οι ηθοποιοί τρώμε πολύ αργά, ρε παιδί μου, μετά την παράσταση. Λογικό, τώρα που δεν έχω παράσταση, δεν έχω δικαιολογία για πιτόγυρα στις 12.30 το βράδυ. Οπότε, ναι, με αυτή την έννοια. Θέλω να σκεφτείς και να μου πεις, αν ήσουν γυναίκα για μία μέρα, ναι, τι θα έκανες για ένα 24ωρο? Θα έπαιρνα την πιστωτική του άντρα μου και θα πήγαινα για ψώνια. Είναι θεϊκό αυτό. Κάτι αμήχανο τώρα θα σου πω. Ό,τι θες. Τι είναι χειρότερο από τα δύο? Να στείλεις μία γυμνή selfie στο αφεντικό σου ή στους γονείς σου? Να στείλεις, ας πούμε, στον επιχειρηματία του Παλάς. Ο κύριος Κέντ δεν είναι? Ο κύριος Κέντ, ναι, ο κύριος Κατσαρίδης. Λοιπόν, και στους δύο, ωραία. Από μία γυμνή στον καθένα. Μία γυμνή, ας πούμε, σε αυτούς τους δύο ή στους γονείς σου, που και τα δύο είναι, νομίζω, λίγο τραγικά. Θα προτιμούσα Παλάς, να πόνταρα λίγο και σε αυτό το τομέα. Μιας και μιλάμε για το Παλάς και τις μάχες της Σμύρνης, θέλω να μου πεις ένα παράξενο περιστατικό, το πιο παράξενο που σου έχει συμβεί επί σκηνής. Αν δεν έχεις για το Παλάς, πες μου κάτι παλιότερο. Κάτι το οποίο έχει γίνει σε μια παράσταση που δεν το έχεις ξεχάσει. Έχει ανοίξει μύτη μου. Άνοιξε μύτη σου από τι? Δεν ξέρω, ψυχολογικό, δεν ξέρω, αλλαγή θερμοκρασίας, δεν ξέρω. Ξαφνικά και μάλιστα ανοίγει, νιώθω κάτι, μιλάω και βλέπω κόκκινα στα γονίδια. Στα γονίδια. Και λέω, ποιος έχει ανοίξει κόκκινο προβολέα? Και κάνω έτσι και συνοποιώ ότι δεν είναι στα γονίδια, ότι δεν είναι προβολέας. Τι έγινε? Τι έγινε μετά? Ευτυχώς μετά από αυτή τη σκηνή πήγαινα στο καμαρίνι, γιατί αν καθόμουν πάνω στη σκηνή δεν ήξερα πώς θα το διαχειριστώ. Ξέρεις, αυτό είναι πολύ αμήχανο. Ένιωσα σαν γυναίκα που της έρχεται περίοδος. Είναι πολύ αμήχανη στιγμή. Αλλά ήταν ωραία η ατάκα. Εντάξει, μέσα στη ζωή είναι αυτά. Λοιπόν, ξέρουμε ότι είσαι παντρεμένος, ξέρουμε ότι αγαπάς πολύ τη γυναίκα σου. Λοιπόν, δεν είμαι και τόσο σίγουρος με αυτά που ακούω. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Θέλω να μου πεις μία πάρα πολύ σεξι γυναίκα, πέρα από τη γυναίκα σου για να μην παρεξηγηθώ, μία γυναίκα που βλέπεις και λες αυτή είναι πολύ ωραία. Πρέπει να είναι Ελληνίδα. Θα ήθελα μία Ελληνίδα και μία international. Έχουμε πρόβλημα να πω καλύτερα international, να μην είναι στο. Ναι, τώρα σε πιάσε, τώρα σε μάρανε. Μας τα έχεις πει όλα, αυτό τώρα σε μάρανε. Κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι. Εμένα, ας πούμε, του γούστου μου είναι πιο πολύ τύπου Καρδάσιαν. Τσουποτές. Ναι, ναι. Okay. Δυσκολεύομαι να βρω στο ελληνικό θέατρο. Σ' αρέσει η Κιμ δηλαδή? Όχι, μου αρέσει περισσότερο η Κλόη. Okay. Ναι, συμφωνώ. Πιο, έτσι... Κάτι σε Τζένιφερ Λόπεζ, ας πούμε. Σκέφτομαι τώρα λίγο πιο γεματό. Ναι, ναι, καλά το πάμε. Καλά το πάμε, Τζένιφερ. Ναι. Μάγκυ Χαραλαμπίδου στα Οπίστια, που είναι νομίζω η Μάγκυ σε Οπίστιο. Δεν κακή ιδέα, δεν κακή ιδέα η Μάγκυ. Σε έχω, σε κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Το δέχομαι σαν απάντηση. Μήπως η Μάγκυ σε βοήθησε για να ξεγλιστείς και να μην πεις ποια άλλη είναι Ελληνίδα ή όχι? Ποια άλλη Ελληνίδα να πω τώρα. Έχουμε καμιά διάσημη για τις καμπύλες της. Η Μαρία Κορινθίου είναι επίσης πολύ χυμώδης και σούπερ σεξ. Πολύ, πολύ, και την είδα στο θέατρο πρόσφατα. Γιάννη Αιβάζη, συγγνώμη τώρα. Ναι, είναι, μια... είναι και πολύ τσαμπουκάς ο Γιάννης, ξέρεις. Εννοείται, και είναι και αεκτζής όμως. Οπότε εκεί τα βρίσκω. Από θα τα βρείτε εκεί πέρα, οπότε δεν σας εντάξει. Η Μαρία Κορινθίου είναι μια πολύ σεξι γυναίκα. Ωραία, εντάξει, νομίζω ότι απάντησες. Ποιο είναι το πιο αμήχανο φιλί που έχεις δώσει ή σε παράσταση ή σε ταινία, serial, οτιδήποτε? Καλά, δεν θα το πιστέψεις τώρα. Το πιστέψω. Αυτό είναι φοβερό τώρα. Για είναι πες. Συγκυρία. Έχω φιληθεί στο στόμα με τον Τζεκούρα που ήμασταν πριν. Γιατί, για ρόλο? Για ρόλο. Ή για πλάκα. Τι, έτσι γουσταράμε. Όχι, για πλάκα, μπορεί να κάνετε κάτι. Όχι, όχι, για ρόλο, για ρόλο. Έπρεπε να τον φιλήσω στο στόμα και είχαμε και τον σκηνοθέτη μας, ο οποίος μας έλεγε: παιδιά, αυτό το φιλί το θέλω να είναι πραγματικό, να είναι. Και τον βούταγα, γένια αυτός, γένια εγώ, γινόντουσαν σειρματοπλέγματα εκεί πέρα. Θυμάσαι, Σπύρο? Συγγνώμη, πες μου για το ρόλο, να καταλάβω. Τι ρόλο ήταν αυτό? Εγώ έκανα έναν συγγραφέα, τον Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ, ένα Ρώσο συγγραφέα, ο οποίος του είχε απαγορευτεί από το καθεστώς, από τον Στάλιν, να γράφει. Ήταν δηλαδή σαν να τον είχαν ευνουχίσει. Ένας συγγραφέας να μην μπορεί να γράψει, ένας ηθοποιός που δεν μπορεί να παίξει, ας πούμε. Και έφερνε με τη φαντασία του τον Στάλιν στο σπίτι του και τον ρώταγε γιατί δεν με αφήνεται να εκφραστώ. Και ο Στάλιν ήταν ο Σπύρος. Και σε μια στιγμή. Γιατί τον έφερνε με τη φαντασία του, όπως είπα. Ήταν λίγο στα όρια της ψυχασθένειας. Ναι. Σε μια πολύ έτσι δύσκολη στιγμή ένιωθε ότι τον έπαιρνε και του έλεγε γιατί, και ξαφνικά τον φύλαγε, ας πούμε. Ήτανε, γενικά, νομίζω οι Ρώσοι το έχουν αυτό το έθιμο έτσι πολύ. Άρα δεν ήταν ερωτικό το φιλί? Όχι. Ήταν φιλί πάθους. Τι δεν θα συγχωρούσες με τίποτα σε μια σχέση? Μην επικεντρωθούμε στο γάμο σου και στο γάμο, μα θες, αλλά γενικά μιλάω. Νομίζω θα τα συγχωρούσα όλα. Αλήθεια. Ναι. Αν τον αγαπάς τον άλλον, εντάξει, ό,τι και να κάνει. Περίμενε. Θα συγχωρούσα και την αυσθία. Δηλαδή να μην είναι ειλικρινής κάποιος σε αυτή την εκπομπή. Θα συγχωρούσες και την αυσθία? Ναι, θα τη συγχωρούσα. Υπό ποιες προϋποθέσεις? Με μια πολύ καλή δικαιολογία, ξέρω εγώ. Ότι αγάπη μου. Ότι ήταν μια στιγμή πάθους. Ήταν μια στιγμή αδυναμίας. Ναι, μου ρίξανε χάπι στο ποτό, κάτι. Μάλιστα, οκ. Λάρτσε βρίσκω. Ακούσαμε βροντί βέβαια, που σημαίνει δεν σε πιστεύουν. Κακός. Πολύ κακός. Πρόβλημα. Εντάξει, το ψέμα δεν το συγχωρώ με τίποτα. Θέλω να μου πεις. Ναι, κλασικά. Από τις προηγούμενες σχέσεις που έχεις κάνει πριν το γάμο, θέλω να μου πεις ποιες υπάρχουν στις επαφές. Γιατί γελάς? Θυμήθηκα το ανέκδοτο με τον παππού. Παππού, από πότε έχεις να πας με τη γιαγιά? Να θυμάμαι τώρα. Εντάξει, ναι, σωστό, αφού είσαι πολλά χρόνια παντρεμένος. Λοιπόν, από τις προηγούμενες σχέσεις θέλω να μου πεις πόσες από αυτές υπάρχουν σαν επαφή στο κινητό σου τηλέφωνο. Στο κινητό, Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι προθέμης δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα. Αλήθεια. Πότε βγήκανε τα κινητά? Όχι, βγήκανε δεκαετία του 90, νομίζω. Όχι, το πήγα πολύ μακριά. Ναι, έχεις δίκιο. Είχαν βγει, απλά άλλαξα συσκευή και τότε δεν είχε βγει ακόμα αυτό που πας στο κατάστημα και λες μου μεταφέρετε τα δεδομένα και τις φωτογραφίες. Δεν το. Εντάξει, να σου πω, γελάνε τα στάχια έξω από το τέτοιο, γελάνε. Πραγματικά τώρα. Το χοράβι δόξα από το σπίτι. Εγώ τώρα το έμαθα αυτό. Ποιο έμαθες τώρα? Ότι μπορώ να μεταφέρω τα πάντα μέσα στο κινητό μου σε ένα άλλο κινητό. Άλλη μια βροντία από μένα, έτσι, εντάξει, γιατί αυτό πραγματικά. Θα σου φέρω το τετράδιο που έχω κάτσει τηλέφωνο και τα έχω γράψει. Εντάξει, εσύ το τετράδιο σκορδά το κινητό, μας πείσατε σήμερα πραγματικά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γιατί έχω κνευριστεί τώρα. Θέλω να μας πεις ποιο είναι το πιο παράξενο μέρος που έχεις κάνει σεξ. Ήταν ανάμεσα σε δύο φορτηγά σταθμευμένα, η οποία απόστασή τους ήταν τόση ώστε να μπορεί να υπάρχει η κατάλληλη απόσταση τα χέρια της μιας και το πίσω μέρος το δικό μου, έτσι ώστε να υπάρχει όμως και η σωστή ταλάντευση. Έχω μπερδευτεί τώρα πραγματικά. Ναι. Πες μου, θες να το περιγράψω ακόμα περισσότερο? Βλέπουμε τώρα τις 9,5 εβδομάδες, όχι αυτές είχαν φρούτα. Όχι, αυτές είχαν φρούτα, τώρα σου μιλάω για φορτηγά. Ήμασταν καρότσα-καρότσα, κάπως έτσι. Και πώς έγινε αυτό το πράγμα τώρα? Πόρτα-πόρτα πλέον. Εκεί ήταν μια σωστή θέση για να μην μας αντιληφθούν μάλλον. Ναι. Να υποθέσω ήταν βράδυ ή μέρα? Βράδυ. Ωραία. Τη μέρα ποτέ δεν γίνονται αυτά. Ποτέ δεν γίνονται τη μέρα αυτά. Όχι. Α, κάνεις λάθος. Αλλά δεν πειράζει. Είστε πολύ ειλικρινείς. Από μένα έχεις χειροκρότημα. Ευχαριστώ. Μελέτη, υπάρχει κάτι, πώς το πω, παιδί μου, που να το έχει σαν γούρι, σαν δεν ξέρω και εγώ τι, μια ηρωτελεστία, κάτι που κάνει πριν βγει στη σκηνή. Ναι. Κάτι που το βάζει στην τσέπη σου, κάτι που να μην. Βάζω άρωμα. Τι? Βάζω άρωμα. Άρωμα φαντάζομαι βάζει συνέχεια και όχι μόνο. Όχι, όχι, βάζω πριν ξεκινήσει παράσταση. Γιατί αυτό έχω την ψευδαίσθηση ότι μπορεί και να το μυρίζουν οι θεατές που δεν μυρίζουν ποτέ, δηλαδή είναι πολύ μακριά. Αλλά εγώ βάζω έτσι άρωμα για να νιώθω. Όταν βάζεις άρωμα, νιώθεις λίγο πιο. Εσύ νιώθεις ωραία. Είναι κάτι πιο επίσημο, ρε παιδί μου, ναι. Ναι, ισχύει. Αυτό. Το βάζεις μόνο στη σκηνή. Τελευταία μας ερώτηση. Θέλω να μου πεις ποια είναι η μεγαλύτερη κατηνιά που έχεις κάνει σε μια σχέση. Κατηνιές δεν κάνουν οι γυναίκες, μόνο κάνουν και άντρες. Πολλές φορές εγώ θεωρώ ότι εμείς οι άντρες κάνουμε περισσότερο. Ναι, 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 ναι. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις κάποιον. Δεν ξέρω. Να πεις ψέματα ή. Κατηνιά, Να μπεις σε social media με τον κωδικό ξέρεις, που έχεις βρει και να δεις τα μηνύματα. Μπορείς χιλιάδιο να κάνεις. Εντάξει, το παραδέχομαι τώρα. Έχω τσεκάρει τηλέφωνο. Για μηνύματα SMS. Τα πάντα. Ό,τι μπορούσα. Ό,τι προλάβαινα. Ό,τι πρόλαβες. Και την ώρα που ήταν στο μπάνιο, περίπου. Όχι, κοιμότανε. Α, τι ό,τι προλάβαινες τότε, μια χαρά προλάβαινες. Ναι, αλλά εντάξει τώρα δεν έφυγα, απομακρύνθηκα, ήταν δίπλα το κινητό, έκανα ένα ξέρεις αυτό το ανεπαίσθητο που. Αχ, μωρέ, κάτι ξεκλείδωσα εδώ, κατά λάθος. Αυτό, τίποτα. Πώς ξεκλείδωσε, ήξερες τον κωδικό για να ξεκλειδώσει, αν είχε κωδικό. Ναι, τον ήξερα. Ωραία. Βρήκαμε κάτι ή όχι. Όχι. Άρα τσάμπα το κάνες. Ναι, αλλά φύλαγε τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά. Μία φορά έχει γίνει αυτό ή γίνεται. Αυτό κάθε Τρίτη. Γιατί λέει, είναι το ρεπό μου. Τις Τρίτες είμαι σπίτι, δεν έχω παράσταση. Τι θα κάνω, θα τσεκάρω το κινητό της γυναίκας μου. Αχ, Παναγία μου. Πέρασε για αλήθεια, Ωραία. Ωραία παντόφλα που έχω να φάω. Αγάπη μου, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Αχ, Παναγία μου. Τέλειο. Να το και ο Μελέτης Ηλίας για να δούμε πώς θα πήγε.